Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του σωματείου μας, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 15% ψηφίσαντες από την προηγούμενη φορά. Από εκεί και μετά η παράταξή μας, η Δημοκρατική Συνεργασία Ξενοδοχοπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, με το ποσοστό 86%, βγήκε πρώτη δύναμη στις εκλογές. Σίγουρα μας χαροποιεί αυτή η νίκη, από εκεί και μετά όμως οι ευθύνες είναι μεγάλες. Εμείς θα συνεχίσουμε όλες μας τις προσπάθειες να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συλλογικό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα που περιμένουν λύσεις. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι συνεχίζονται οι καταγγελίες από τους συναδέλφους μας ξενοδοχοϋπαλλήλους, που μερίδα εργοδοτών ασυδοτεί εις βάρος τους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που συναδέλφοι μας δεν παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, από την νομοθεσία, και όταν έρχεται και η ώρα της πληρωμής βλέπουμε ότι δεν αμείβονται τα ρεπό που έχουν δουλέψει, είτε Κυριακές είτε αργίες. Προσπαθούν με κάθε τρόπο ορισμένοι εργοδότες να περικόψουν τους μισθούς και να μην πληρώνουν είτε νυχτερινά είτε κάποια επιδόματα που δικαιούνται οι συναδέλφοι μας. Υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και στο Υπουργείο Τουρισμού όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, και συγκεκριμένα λέμε ότι πρέπει να υπάρχει η ελάχιστη σύσταση προσωπικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και αυτό πρέπει να γίνεται με την αστεροποίηση των ξενοδοχείων. Από εκεί και μετά, τις επόμενες μέρες έχει κλειστεί προγραμματισμένο ραντεβού με την Υπουργό Εργασίας, κυρία Κεραμέως, που θα τις βάλουμε επιτακτικά τα πάγια αιτήματα του κλάδου που δεν έχουν λύσεις μέχρι και σήμερα, όπως είναι η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, και λέμε συγκεκριμένα ότι ανάλογα με την απασχόληση πρέπει να υπάρχει και η επιδότηση ανεργίας για τους συναδέλφους μας. Και λέμε ότι εφόσον κάποιος εργαζόμενος εργαστεί 100 μέρες, να μπει 3 μήνες και 5 μέρες ταμείο ανεργίας. Από εκεί και μετά, όταν περάσει τις 120 μέρες, 4 μήνες, και όταν περάσει τις 150 ημέρες, τουλάχιστον 5 μήνες επίδομα ανεργίας. Επίσης, πιστεύουμε ότι λόγω της ανασφάλειας, της εποχικότητας που νιώθουν οι συναδέλφοι μας, είναι ένα κίνητρο το επίδομα ανεργίας να καθίσουν και να δουλεύουν στο χώρο των ξενοδοχείων. Επίσης θα ζητήσουμε επιτακτικά την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία. Επίσης το επίδομα μητρότητας από τη ΔΥΠΑ, που δυστυχώς οι συναδέλφοι μας ξενοδοχοϋπάλληλες μητέρες δεν το δικαιούνται επειδή δεν έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας. Μηνύουμε ότι θα βγούμε στο Υπουργείο και δεν θα είναι μία εθιμοτυπική επίσκεψη, δεν θα είναι μία επίσκεψη η οποία θα είναι και μόνο για να μιλήσουμε, αλλά θα ζητήσουμε επιτακτικά λύσεις στα χρόνια προβλήματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων.